η πολιτική της κυβέρνησης είναι εγκληματική. Στο σχολείο που δουλεύω εγώ, σε πολύ μικρές αίθουσες, στηβάζονται 26, 27, 28 παιδιά. Για σχεδόν πρωτόγνωρες εικόνες με τα μεγαλύτερα τμήματα που έχουν δει τα τελευταία χρόνια κάνουν λόγο εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας. Οι περιγραφές τους απίστευτες για μαθητές κυριολεκτικά στιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλο, συχνά ακόμη και σε αποθήκες και γραφεία που λόγω έλλειψης χώρων μετατρέπονται κατά ανάγκη σε σχολικές τάξεις. Και όλα αυτά την ώρα που ο κορονοϊός παραμένει εδώ και μάλιστα με πιο απειλητικές διαθέσεις, όπως ειδικοί και κυβέρνηση διαμηνύουν σε κάθε τόνο σε αυτές τις ηλικίες. Να απαιτούν οι διοικήσεις με εντολές του Υπουργείου προφανώς να στηβάζουν τα παιδιά μέσα στη τάξη στον ανώτατο αριθμό των μαθητών. Ζούμε το φοβερό του να βλέπουμε τα περισσότερα σχολεία με 27 και 28 παιδιά ανά τμήμα φέτος. Μικρές αίθουσες νηπιαγωγείων, μικρές αίθουσες δημοτικών σχολείων και στιβάζονται παιδιά. Προφανώς ένα πάγιο αίτημα είναι η αρέωση των μαθητών. Στο πρώτο κουδούνι, η τρίτη κατά σειρά σχολική χρονιά στη σκιά του κορονοϊού φαίνεται και πάλι να παίζεται κορώνα γράμματα, με το παράδοξο από τη μια οι μαθητές να μπαίνουν στο στόχαστρο μπροστά σε μια πιθανή νέα αναζωπήρωση και από την άλλη, επιστρέφοντας στα θρανία, οι συνθήκες να είναι σε κάποιες περιπτώσεις σχεδόν απαγορευτικές για την τήρηση των μέτρων. Αλλά αυτή είναι αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε καν του θερινού μήνε που υπήρχε ο χρόνο. Λέγανε ότι είναι το διακύβευμα το αν θα φοράνε τα παιδιά μα μάσκα ή όχι. Φέτος μα λένε αν τα παιδιά θα κάνουν εμβόλιο ή όχι. Η μόνη σταθερά λοιπόν είναι ο συνοστισμό μέσα στην τάξη. Είναι τα πρωτόκολλα τα οποία στην πράξη δεν εφαρμόζονται εντό του σχολείου, γιατί στην πράξη δεν υπάρχουν καθαρίστριε. Στη διάρκεια πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου χθε στο Ηράκλειο, εκπαιδευτικοί, γονεί, μαθητέ και φοιτητέ ένωσαν τι φωνέ του ζητώντα για μια ακόμη φορά μέτρα ουσίας. Τα σχολεία είναι ασφυκτικά γεμάτα. Έπρεπε στα τμήματα να είναι τα μισά παιδιά. Στιβάζονται ένας πάνω στον άλλο, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω της ισχυρότερης στιγμής πανδημίας. Το προηγούμενο καλοκαίρι η κυρία Κεραμέως αύξησε με νόμο το όριο των μαθητών στα τμήματα από 22 σε 25. Από τη θεωρία ως την πράξη, στο διαφαινόμενο στίχημα της κυβέρνησης για να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία και να μην ξανακλείσουν, φαίνεται να κυριαρχούν τα παράδοξα. Τόσο στους στιβαγμένους μαθητές, όσο και στα όσα τραγελαφικά σημειώνονται σε πολλά σχολεία με φόντο τις σχολικές καθαρίστριες.